επιστροφή αλληλέγγυη στον κοινό αγώνα που ξεκίνησε την ημέρα του Μαύρου της ΕΡΤ. Αυτοί οι δεσμοί αλληλεγγύης χτίστηκαν κάθε μέρα και κάθε νύχτα που παραμένουμε για τέταρτο μήνα, 11 Οκτωβρίου, κλείνουμε 4 μήνες για να προασπίσουμε ένα από τα δημόσια αγαθά που είναι η διαχείριση του αγαθού και η προάσπιση του αγαθού της ενημέρωσης μέσα από την δημόσια τηλεόραση. Αυτήν που το δίδυμο Σαμαρά Βενιζέλου θέλει να καταστήσει μικρή, καχεκτική και ανάπηρη. Πρέπει να πω ότι ακούγοντας τις δύο εξαιρετικές εισηγήσεις μου ήρθε στο μυαλό αυτό που έρχεται στο μυαλό του καθενός μας, ότι έχει μετατραπεί η χώρα σε ένα πεδίο βολής μικρό όπου ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι, με τη διαφορά ότι οι ξένοι είναι πολύ συγκεκριμένοι και έχουν πολύ συγκεκριμένους στόχους. Και αυτό τεκμηριώνεται γιατί πέρα από τις εξηγήσεις και ερμηνείες του γιατί έκλεισε η δημόσια τηλεόραση για λόγους επικοινωνιακού αντιπερισπασμού την ημέρα του φιάσκου της πώλησης της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ, πέρα από την εκδικητική αλαζονική στάση του ακροδεξιού εσμού που περιβάλλει τον κύριο Σαμαρά, ήταν και αυτό που αναφέρθηκε σε σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ, ότι το κτίριο της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα και ο χώρος στην Περαία όπου προοριζόταν να γίνει το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ3, γιατί είναι ένας ιδιόκτητος χώρος και ανήκει στα περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤΑΕ, και οι δύο χώροι έχουν ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, και όταν τότε αναρωτιόμασταν μα πώς είναι δυνατόν να πουλήσουν το κτίριο της Αγίας Παρασκευής, πού θα είναι η τηλεόραση, καταλαβαίνουμε πολύ καλά από τις αρχές του 2013 ότι η ιστορία του Μαύρου της ΕΡΤ δεν ήταν απλά και μόνο μία ιστορία συγκυρίας, ήταν ένα πολύ καλά σχεδιασμένο deal, προσφορά στην ιδιωτική τηλεόραση και στα ιδιωτικά μπλοκ, αυτά που οι συνάδελφοι των άλλων κινημάτων αναφέρονται συνεχώς και λένε για τα ιδιωτικά κανάλια και τα κανάλια που λένε αυτό, που λένε εκείνο, που ενημερώνουν έτσι, που ενημερώνουν αλλιώς. Δηλαδή πώς μετατρέποντας την ενημέρωση σε εμπόρευμα, γιατί αν δείτε τα blog που στη δεξιά πλευρά όπως ανοίγουμε το ίντερνετ θα δείτε άπειρες διαφημίσεις και καταχωρήσεις της ελληνικός χρυσός, τότε θα καταλάβετε πώς μετατρέπεται η ενημέρωση σε εμπόρευμα και πώς καθοδηγείται, χειραγωγείται, καναλιζάρεται, μανιπουλάρεται η όλη η ιστορία. Η ιστορία της ΕΡΤ και των συγνωτήτων και της πλατφόρμας του της TGIA με τις πλατφόρμες της παραγωγής και της διανομής σήματος είναι πολύ γνωστές και τις γνωρίζουμε όλοι μας. Πέρα και πάνω από κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία, πέρα ακόμη και από τους όρους υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ αντίπαλων ως προς τα επιχειρηματικά τους δεδομένα και τις επιδιώξεις τους φορείς, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Εμείς είχαμε ένα κίνημα το οποίο ουσιαστικά δεν υπήρχε, γεννήθηκε. Και γεννήθηκε γιατί ο καθένας μας είχε μια μοναχική πορεία. Είτε με την εκπομπή του, είτε στα δελτία ειδήσεων, είτε στα ρεπορτάζ, είτε μέσα από το λαβύρινθο, είτε μέσα από το δικό του σημείο αναφοράς, κατέθετε τη δική του προσωπική οπτική γωνία, παλεύοντας καθημερινά και αισθανόμενος ότι κάθε εκπομπή θα ήταν και η τελευταία. Παίζαμε τα τρία τελευταία χρόνια, το παίζαμε εντός εισαγωγικών, με αυτήν την διαδικασία, ώσπου στο τέλος δεν ήρθε το κόψιμο μιας εκπομπής. Και εδώ κάνω μία παρένθεση για να δείτε το σημερινό σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, πόσο πραγματικά εντάσσεται σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και δεν έχει να κάνει ούτε με το σεβασμό στο Σύνταγμα ούτε τους θεσμούς. Η εκπομπή του Κώστα του Αρβανίτη και της Μαριλένας Κατσίμη κόπηκε πριν από 1,5 χρόνο, όταν
έβγαλαν στην επιφάνεια τις αποκαλύψεις του Guardian σε σχέση με την παρίσφρηση της Χρυσής Αυγής και των ακροδεξιών στα σώματα ασφαλείας. Και τότε ο Δένδιας, ενοχλούμενος από τις αποκαλύψεις και τη μεταφορά του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, είχε ζητήσει το κόψιμο της συγκεκριμένης εκπομπής. Μπράβο. Τώρα την γύρισαν ανάποδα την ιστορία. Τώρα την γύρισαν ανάποδα την ιστορία και είναι το λεγόμενο συνταγματικό τόξο. Ποιο συνταγματικό τόξο? Ποιο σεβασμό έχουν αυτοί για το Σύνταγμα? Σήμερα η εφημερίδα Το Χωνί αποκαλύπτει το email που έστειλε ο Νάνος Παπακοσταντίνου στους δικούς του όταν πέτυχε στο Eurogroup την ιστορία του κουρέματος, λέγοντας «πετύχαμε το κούρεμα» με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα πέραν των άλλων και για τους ομολογιούχους. Τι δώσαν τότε? Δώσαν τη δυνατότητα ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών στο πλαίσιο του μνημονίου να αποφασίζει πέρα και πάνω από το Σύνταγμα. Και αυτά τα λέει γραπτός. Κάναμε ένα πολύ καλό deal. Πήραμε το κούρεμα, δώσαμε το Σύνταγμα. Και το ίδιο κόμμα που εκπροσωπούσε τότε τον Παπακοσταντίνου, που έκανε το καλό deal γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του τον ανώτερο, ανώτατο καταστατικό χάρτη της χώρας με τις συνταγματικές προβλέψεις, τώρα, επειδή βολεύει, είναι ο συνταγματικός χάρτης που επιβάλλει για την προστασία του να συγκροτηθεί το συνταγματικό τόξο. Κλείνει αυτή η παρένθεση για να ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Εμείς καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει, μετά και τις συζητήσεις με τον κύριο Καψή, τον εντολοδόχο υπάλληλο το δίδυμο με τον αυτοφοράκια τον κύριο Μάναλη, ότι δεν υπήρχε περιθώριο και δεν υπάρχει. Εκεί που συναντιόμαστε με τα άλλα κινήματα είναι ο κοινός παρανομαστής. Δεν υπάρχουν περιθώρια συνδιαλλαγής, συνεννόησης. Δεν υπάρχει ζήτημα διαπραγμάτευσης το οποίο θα τα βρεις κάπου στη μέση. Εδώ χωράει μόνο ένας όρος και αυτός είναι ο όρος που απαντά και στο ερώτημα των πολιτών. Πότε θα γίνουν εκλογές? Είναι οι εκλογές, είναι η ανατροπή, είναι η μετοπική σύγκρουση που θα γεννήσει ελπίδα και προοπτική. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Κίνηση πρώτη. Καθημερινά παράγουμε εθελοντικά ως απολυμμένοι και άνεργοι, έχοντας όμως καθαρό το κούτελο και απαντώντας το ερώτημα εύλογο. Μιλούσατε για την ανεργία πριν γίνετε άνεργοι? Μιλούσατε για τις απολύσεις πριν απολυθείτε? Και τα ντοκουμέντα που βγάζουμε και ανακαλούμε στη μνήμη είναι πολύ συγκεκριμένα. Για τη λίστα Λαγκάρντ, για τις απολύσεις, για την ανεργία, για μια σειρά εκπομπών που επαναφέρουμε στη μνήμη, γιατί αυτές είναι οι αποσκευές μας. Αυτή είναι η πρίκα μας για να μπορούμε να κοιτάμε τα υπόλοιπα κινήματα στα μάτια και να έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, εις έκαστος ότι έπραξε το χρέος του, γιατί εδώ η ευθύνη δεν ήταν συλλογική. Δεθήκαμε, αποκτήσαμε έναν κοινό λόγο. Δεν είμαστε ίδιοι, προστατεύουμε ο καθένας τη διαφορετικότητά του. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν. Ποιο είναι το ανώτατο όργανο? Η Γενική μας Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων της ΣΕΡΤ, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί, που μέσα από τη βάσανο του διαλόγου, μέσα από την καθημερινή συζήτηση, από κοινού αναζήτηση, να βρούμε τους κοινούς τόπους της πορείας μας. Τι πράξαμε και με αυτό κλείνω? Πρώτα απ' όλα καταφέραμε να καταστήσουμε ανάπηρη τη Δουτού, το μόρφωμα, το μικρό, το καχεκτικό, αυτό το μόρφωμα που επέλεξε σπάζοντας την ΕΡΤ σε κομμάτια, να ανασυνδυαστεί, να ανασυνδεθεί με τους απόλυτα υπάκους στα δύο κομματικά ιερατεία ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, πρώην συναδέλφους μας, και αυτό το διαχωρισμό που κάναμε σε συναδέλφους και σε πλην αδέλφους, μέσα από τη διαδικασία της αίτησης το κατακτήσαμε. Και πρέπει για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ήταν μία επίσκεψη του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, του Δημήτρη Βίτσα, στο χώρο της ΕΡΤ, που μετά από τις αναφορές το πώς ακριβώς βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ την ιστορία της ΕΡΤ και την προοπτική της, ζητήσαμε κι εμείς και είπαμε «εσείς τι θα κάνετε για μας?». Και όταν αναρωτήθηκε ο γραμματέας τι ακριβώς νομίζετε, είναι να μην νομιμοποιήσετε
με την παρουσία βουλευτών και στελεχών στη Δουτού. Και αυτό μετά έγινε κοινό κτήμα και κοινός παρονομαστής και από τους ανεξάρτητους Έλληνες και από το Φώτη Κουβέλη και τη Δημάρ και από το ΚΚΕ και έτσι καταστήσαμε και κάθε μέρα φαίνεται πόσο η Δουτού, αυτό το μεταβατικό μόρφωμα, παραμένει μέσα από τη δική μας πρωτοβουλία ανάπηρο, χωρίς την παρουσία της φωνής, των απόψεων, της αντιπολίτευσης και των άλλων των διαφορετικών φωνών για ένα έκαστο ξεχωριστό ζήτημα. Κάναμε ένα βήμα μπροστά. Είπαμε το εμπάργκο στη Δουτού να γίνει εμπάργκο στα ιδιωτικά κανάλια. Γιατί οι συζητήσεις στα ιδιωτικά κανάλια και τα πρωινά παράθυρα εξομοιώνουν τα τσίρκα του μνημονίου, τύπους σαν τον Άδωνη, το Βορύδη, το Γιακουμάτο και τα άλλα παιδιά, απέναντι στους συνταγματολόγους και τους καθηγητές και τις φωνές και τις απόψεις των άλλων κομμάτων, να εξομοιώνονται και να φαίνονται στον τηλεθεατή ότι είναι ένα πράγμα. Όλοι τους το ίδιο είναι. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει μέσα σε αυτό τον τηλεοπτικό πολτό τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Εμπάργκο και στα ιδιωτικά κανάλια να γίνουν και αυτά, να καταστούν και αυτά ανάπηρα. Ήδη αυτή η ιδέα προχωράει, όπως προχώρησε και η ιδέα του να πούμε είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι. Δεν ήταν εύκολη η ιστορία. Όταν σε καιρούς ανέχειας, φτώχειας, μοναδικής και αποκλειστικής εργασίας σου λένε να δουλέψεις έστω και για ένα δίμηνο, εκείνο το βράδυ της 9ης Αυγούστου που τα παιδιά μας ρωτούσαν μπαμπά, μαμά, γιατί έχουμε και 23 οικογένειες που είναι και οι δυο απολυμμένοι από την ΕΡΤ. Εισόδημα μηδέν. Θα κάνετε αίτηση. Ήταν ένα βράδυ που αναμετριόμασταν με τη συνείδησή μας και τον πήχη που μπορούμε να βάλουμε στον εαυτό μας. Πιστεύαμε ότι θα ήμασταν πολύ λίγοι. 4-5, ότι όλοι θα κάνουν. Κι ας ήταν διαφορετική η απόφαση της ΕΣΥΕΜΘ και της ΦΟΣΠΕΡΤ. Η απόφαση στηρίχθηκε στη δική μας εισήγηση που λέει ότι σε αυτούς τους καιρούς το ατομικό δικαίωμα στην εργασία εγκυβωτίζεται μέσα από την συλλογική διεκδίκηση. Να ξαναυπάρξει η ΕΡΤ πέρα και μακριά από τις χρόνιες παθογένειές της και να παίξει το ρόλο του δημόσιου αγαθού της ενημέρωσης που δεν θα είναι από τη μια ούτε το εκάστοτε κυβερνητικό φερέφωνο αλλά και από την άλλη ο κεκράχτης της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Θα στέκεται κριτικά απέναντι με ίσες αποστάσεις και θα προσπαθεί να διεκδικεί την αλήθεια, το ζήτημα, την προοπτική και την πρόταση του καθενός. Αυτό κάναμε, βγάλαμε τα ονόματά μας με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και την Αυγή, την εφημερίδα που έβγαλε και τελικά κατέδειξε ότι ήμασταν και οι περισσότεροι στο σύνολο R3 417 εργαζομένων, 217 γύρισαν την πλάτη στον κύριο Καψή, στο δίδυμο Σαμαρά Βενιζέλου και είπαν όχι, δεν θα κάνουμε αίτηση. Προτιμούμε την προσωπική μας αξιοπρέπεια, σας χαρίζουμε τη δίμηνη ανανεούμενη σύμβαση, σας χαρίζουμε τα παραμύθια ότι στην Ελλάδα του μνημονίου το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, κρατάμε την αξιοπρέπειά μας, κρατάμε τον αγώνα μας και συνεχίζουμε.